αλλά με όρους και προϋποθέσεις ώστε να μην διακινδυνεύεται τόσο η ζωή των μαθητών, όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών και φυσικά και των γονέων. Τώρα, των δεν καταλαβαίνω. Από πού, κύριε Αντιπρόεδρε, από πού μάθατε ότι θα ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία? Δεν μιλάτε. Η συζήτηση, δεν ακούγεται κανονικό όχι, τώρα προσέξτε, αυτό. Εμείς τα μάθαμε. Οι δάσκαλοι να μην μιλάνε με το Υπουργείο από τα μέσα λίγο πριν ανοίξουν, ανακοινωθεί ότι ανοίγουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Κανονικό δεν το λες. Ακριβώς. Μα αυτό το πράγμα μας έχει συνηθίσει, κυρία Υπουργός. Το έχει κάνει το κείμενο από λιμοσίδιο που έφερε εν μέσω πανδημίας. Καμία συζήτηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Εντάξει, το νομοσχέδιο είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Όχι, το λέω, όχι, προσέξτε, το λέω γιατί δείχνει έχει μια. Έχει σημασία να μας το μάθαμε από τα μέσα ενημέρωση, από εσάς. Από τα μέσα ενημέρωση το μάθαμε. Δεν το μάθατε από το Υπουργείο ότι θα μάθαμε από τα μέσα ενημέρωση. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό σας λέω. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση και εμείς βάζουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βάζουμε το ζήτημα της καθαριότητας. Εδώ αυτή τη στιγμή όλες οι καθαρίστες έχουν διατεθεί από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό μόλις ανοίξουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την νηπιαγωγεία δημοτικά, με παιδιά αυτών των ηλικιών. Μάλιστα. Βάζουμε το ζήτημα της ηλικίας των μαθητών, όπου ουσιαστικά, αν μπορούμε να το κατανοήσουμε, μιλάμε για παιδιά πρώτης δευτέρας δημοτικού νηπιαγωγείου, που δεν μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας της υγιεινής για τους ίδιους. Μεταφορές μαθητών. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή κανονικά πρέπει να υπάρχει το 50% πληρότητας. Αυτή τη στιγμή τι χρειάζεται? Λοιπόν, διπλάσια δρομολόγια σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Από την περίοδο της Διαμαντοπούλου και του κυρίου Αρβανιτόπουλου, που είχαμε μαζική συγχωνεύση σχολικών μονάδων, έχουμε ένα τεράστιο αριθμό μαθητών, οι οποίοι στην Ήπεθρο τουλάχιστον μεταφέρονται καθημερινά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. Ναι. Αν έχουμε χρόνο, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Χρονέο. Και τώρα, αν έχουμε. Στο λεπτό, κύριε Χρονέο. Έχετε και εσείς το παιδί σας στο δημοτικό. Εγώ έχω το παιδί μου στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Μιλήσαν οι προηγούμενοι. Ας μιλήσω για τα νηπιαγωγεία, λοιπόν, που είναι λίγο πιο κρίσιμα τα πράγματα. Να το πείτε. Δεν ξέρω αν θα στείλω καταρχήν το παιδί μου τη Δευτέρα σχολείο. Δεν το έχω αποφασίσει. Θα το αποφασίσω εντός των ημερών. Τα νηπιαγωγεία είναι πολύ ευάλωτα. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδάκια είναι πολύ μικρά. Δεν μπορούν να κρατήσουν κανόνες ασφαλείας. Και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε γονείς όπως εγώ που έχω και παιδί στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Πώς θα λειτουργήσει τη μία μέρα το νηπιαγωγείο και την άλλη μέρα το δημοτικό, σε χώρες που συστηγάζονται τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ελπίζω να μην κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτό είναι το ζήτημα το δικό μου σαν γονιός. Δηλαδή, να μην βάλουμε σε κίνδυνο και τις ζωές της δικής μας και των παιδιών μας και των παππούδων μας. Παιδιά... Διότι αυτοί πάλι θα τραβήξουν. Τα παιδιά. Ναι. Ο κύριος Χωνέος, σωστά? Ναι. Ωραία. Τα παιδιά παίζουν με άλλα παιδιά στη γειτονιά που πηγαίνουν στο σχολείο? Τα παιδιά παίζουν από το Πάσχα και μετά κάθε μέρα με άλλα παιδιά. Άρα κάθε λοιπόν μέρα. Αυτό και μόνο. Έξω στους δρόμους κάνουν ποδήλατο, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι. Σωστά. Κανείς μας δεν μπορεί να τα κρατήσει στο σπίτι και καλά κάνουμε. Κανείς μας δεν μπορεί να τα φυλακίσει στο σπίτι και σωστά. Να του πει δεν θα βγεις για ποδήλατο. Όμως εδώ δεν προκύπτει ένα εύλογο αντεπιχείρημα. Δηλαδή, αν παίζουν με παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, τι νόημα έχει να το κρατήσεις? Μα κύριε Παυλόπουλε, πριν από 1,5 μήνα, 2 μιλάγαμε και λέγαμε ότι τα παιδιά είναι βόμβες ορολογιακές για την υγεία. Τώρα ξαφνικά τα παιδιά μετά από 2 μήνες δεν γίνανε ορολογιακές βόμβες και θα πρέπει να πάνε όλα στα σχολεία. Σωστά. Εκείνοι το λέγανε, δεν το λέγαμε εμείς οι γονείς. Κύριε Χρονέο, εμείς οι γονείς ξέρουμε τα παιδιά μας, δεν είναι ορολογιακές βόμβες. Δεν προσπαθώ γιατί τον ίδιο προβληματισμό έχω και εγώ και η τώρα με που έχω παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η Επιτροπή πρέπει να επισημάνουμε ότι είπε ότι τελικά, επειδή ήταν κάτι καινούριο κορονοϊός, αρχικώς θεωρούσαμε ότι είναι βόμβα, έπειτα έδειξαν τα στοιχεία. Και ότι να σας τα πω και κάτι άλλο. Τι θα κερδίσουμε αν στείλουμε τα παιδιά μας στο νηπιαγωγείο? Ακίνδυνα. Τι θα κερδίσουμε? Αυτό ήταν ουσιαστικά. 15 μέρες θα πάνε στο νηπιαγωγείο, τι θα κερδίσουν? Γιατί μιλάμε για 15 μέρες εκπαίδευση. Τι θα κερδίσουν? Λέω στο επιχείρημά σας αυτό που είπατε, ότι είχαν πει ότι είναι βόμβα τα παιδιά. Τα στοιχεία έδειξαν μετά και υπήρχαν νέες ανακοινώσεις της Επιτροπής. Πείτε μου εσείς τι θα κερδίσουμε 15 μέρες τα παιδιά. Θα μάθουν να κρατάνε τα μέτρα ασφαλείας σε 15 μέρες για του χρόνου. Παιδί που θα του μάθεις να κάνει 5 μέτρα ασφαλείας, το Σεπτέμβριο θα τα ξεχάσει. Θα τα έχει ξεχάσει. Κώστα μου, να σου πω τώρα κάτι. Δεν θα σου πει τώρα ή εγώ τι θα κερδίσουν, γιατί είναι σαν να υιοθετούμε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Όχι, η ερώτησή μου είναι προς τους αρμόδιους τι θα κερδίσουν να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Είναι αντικείμενο προβληματισμού όλων μας. Όμως από την άλλη μεριά. Μήπως θα χάσουν πολλά. Να ξέρετε ότι τα παιδιά μας θέλουν να πάνε σχολείο. Βέβαια θέλουν να πάνε. Όλα τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Μα βέβαια θέλουν να πάνε. Ναι, θέλουν να πάνε στους φίλους τους και οι εκπαιδευτικοί θέλουν να πάνε στο σχολείο. Βέβαια. Αλλά ίσως να μην ξέρουν τα παιδιά μας ότι με αυτόν τον τρόπο να μην θέλουν να πάνε σχολείο. Έτσι όπως θα πάνε στο σχολείο. Δεν είναι και σωστός τρόπος να πάνε.
Φαίνεται ότι είμαστε μέρος ενός τεράστιου κοινωνικού πειράματος, μάλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελευθερία, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι στην Επιστημονική Επιτροπή, όλοι αυτοί που μας έφεραν ως εδώ και να είπανε, παιδιά, να ρίξουμε τα παιδιά στο πείραμα. Στο λάγο με το πείραμα και ό,τι γίνει. Δεν μπορεί να τρελάθηκαν. Έλα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε πολύ γρήγορα το διαγωνισμό μας. Έτσι, γιατί ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί το νέο Ford Puma S.